Το πρώτο σημείο όσον αφορά την επιστημολογία του θέματος αφορά το ίδιο το ζεύγμα παιδεία και θρησκεία. Καθένα από τα μέρη του ζεύγματος υποκρύπτει δύο επιμέρους ενοιολογικές διακρίσεις. Από τη μία η παιδεία αφορά τη μετάδοση ενός συστήματος γνώσεων, αλλά και τη διαμόρφωση ατομικών συνειδήσεων όσων μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η διαμόρφωση των ατομικών συνειδήσεων έχει ένα έντονο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο. Από την άλλη, η έννοια της θρησκείας νοείται από τη μία ως θρησκευτική συνείδηση των υποκειμένων, των ατόμων, ως προσωπική σχέση του ανθρώπου με το Θείο, με όποια εκδοχή η προσωπική αυτή σχέση θα διαμορφωθεί από τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, είναι δηλαδή μέρος της ηθικής του υπόστασης. Από την άλλη, η θρησκεία δεν είναι μόνο ένα στοιχείο το οποίο εξαντλείται στο ατομικό, στο υποκειμενικό επίπεδο. Αντίθετα, η θρησκεία εκφράζεται σε συλλογικό επίπεδο μέσω των εκκλησιών, μέσω των εκπροσώπων των θρησκευμάτων, μέσω δηλαδή θεσμών ιστορικά διαμορφωμένων και ιστορικά ανταγωνιστικών προς την κρατική εξουσία, με κοινό χαρακτηριστικό των δύο, της κρατικής εξουσίας και της εκκλησιαστικής εξουσίας, την εξουσία ως κοινό πεδίο διεκδίκησης στο δημόσιο χώρο, τόσο σε επίπεδο κράτους, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, δηλαδή στο δημόσιο χώρο ως εξουσία στην πολιτεία. Το ζεύγμα, λοιπόν, υποδηλώνει κάτι πιο πολυσύνθετο, μια τετραμερή διάκριση και την ανάγκη πραγμάτευσης μιας τετραμερούς διάκρισης. Ένα δεύτερο σημείο παίζω πάλι με τις έννοιες. Ένα δεύτερο σημείο αφορά τις επιστημονικές πειθαρχίες που ασχολούνται με το ζεύγμα, παιδεία και θρησκεία υπό την οπτική ακριβώς του τετραμερού σχήματος που είπα προηγουμένως. Οι πειθαρχίες αυτές είναι η φιλοσοφία της θρησκείας, η κοινωνιολογία, το δίκαιο, υπό πολλές εκδοχές το δίκαιο, η ιστορία, η επιστήμη της εκπαίδευσης, η ψυχολογία, όλες αυτές οι διαστάσεις θα αναπτυχθούν σήμερα. Εγώ θα προσέθετα ακόμα εντονότατα τις διεθνείς σχέσεις και την οικονομία. Το τρίτο σημείο είναι το εν τόπο και χρόνο. Δηλαδή στην Ελλάδα, σήμερα. Και το ζεύγμα παιδεία και θρησκεία στην Ελλάδα σήμερα καθίσταται, εκτός από το ότι είναι εξαιρετικά ζέων, είναι μια τριμερή σχέση μεταξύ του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με όλες τις επιμέρους εντάσεις, προεκτάσεις, ιδεολογικές προϋποθέσεις και πολιτικές συνιστώσεις που σημαίνει το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος κατά το Σύνταγμα και η ελληνική πολιτεία. Και ως ελληνική πολιτεία, θα το πω από πλευράς της ιδιότητας του συνταγματολόγου, ως ελληνική πολιτεία είναι το η σύνθεση της κρατικής εξουσίας με την κοινωνία. Και η κοινωνία δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι μονοσήμαντο, δεν είναι το εκλογικό σώμα. Είναι ένα σύστημα ανταγωνιστικών, συνήθως, αλλά και συνεργατικών ενδεχομένως, σχέσεων. Και στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να το πω, είναι προσωπική μου αντίληψη, η σημερινή εξαιρετικά προβληματική σχέση κράτους και εκκλησίας έχει μεγάλη σχέση με την έννοια της κοινωνίας η οποία οδηγεί την πολιτεία, οδηγεί το κράτος σε μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή όσον αφορά τη σχέση της με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος.
και η έννοια του τύπου και ο τρόπος της εκπαίδευσης και συνολικότερα το πώς διαμορφώνεται η κοινωνία και το τι μηνύματα παίρνει και το πόσο ανοιχτή σε ερεθίσματα είναι και η έννοια του Νότου και η έννοια των Βαλκανίων και η έννοια της Ορθοδοξίας ως μια διακριτή εκκλησία σε σχέση με υπόλοιπες παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Στην Ελλάδα το μοντέλο της επίσημης εκκλησίας, όχι κρατούσας όπως λέει το Σύνταγμα, ουσιαστικά είναι μια state church, επίσημη εκκλησία. Αυτό το μοντέλο λοιπόν της επίσημης εκκλησίας, εδώ σταδιακός απογαλακτισμός του κράτους από την εκκλησιαστική αγκάλη, μέσω της εκοσμίκευσης, που είναι χαρακτηριστικό των πολιτισμένων κρατών, όρος του διεθνούς δικαίου των κρατών, παραμένει προσδόκιμος στόχος, δύσβατος και απόμακρος, θεωρώ. Σήμερα οι εκλεκτοί μας ομιλητές, λοιπόν, θα αναλύσουν και θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε όλο αυτό το περίπλοκο σύστημα που μας δίνει τόσα πολλά ερεθίσματα για να δούμε πώς θα μπορούσε ενδεχομένως, πώς αποτυπώνεται και πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η περίπλοκη αυτή σχέση εκκλησίας και πολιτείας στο κοινωνικό υποσύστημα, ειδικά της παιδείας. Θα τους απολαύσουμε στο φιλόξενο χώρο του Πανεπιστημίου μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τους τιμήσουμε με την αμέριστη προσοχή μας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω έτσι κάποιες και εγώ εισαγωγικές σκέψεις, εκφράζοντας καταρχήν την ιδιαίτερη χαρά μου που διεξάγεται αυτή η μερίδα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Χαίρομαι δηλαδή ιδιαίτερα που το Πανεπιστήμιο είναι ακόμη χώρος όπου μπορούν να βρίσκουν άσυλο, αν επιτρέπετε τον όρο, και να συζητιούνται ελεύθερα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, αυτά τα δύσκολα, σύνθετα, ακόμα και ακαμφθόδη ενδεχομένως κάποιες φορές ζητήματα. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνδιοργάνωση της ημερίδας με θέμα παιδεία και θρησκεία, θρησκευτικό συνέστημα και μορφές θρησκευτικής συνείδησης σήμερα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αυτή η σχέση που αναγγέλει ο τίτλος της ημερίδας, για τον οποίο μας μίλησε εξαιρετικά εύγλωτα η κυρία Φουντεδάκη λίγο πριν, αυτή λοιπόν η σχέση παιδεία και θρησκεία κουβαλάει μια μακρά και θα έλεγα επώδυνη ιστορία σε αυτή τη χώρα, καθώς συνυφαίνεται με τη σχέση πολιτείας και εκκλησίας, ή καλύτερα θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, συνυφαίνεται με τη σχέση ανάμεσα σε ένα κράτος που θρησκεύεται και μια εκκλησία που πολιτεύεται. Αυτή λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θρησκευόμενης πολιτείας και πολιτευόμενης εκκλησίας, η αθεία κατανοείται και αποδίδεται μόνο ως στίγμα. Και ιστορικά, έτσι, αθεϊκά βόλου κτλ. Με συνδηλώσεις μάλιστα ανηθικότητας, αμαρτίας βεβαίως, ακόμα και φυσικής καταστροφής. Αν θυμηθούμε τον ιεράρχη, τον καταδικασμένο αργότερα για δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους, που απέδιδε τις πλημμύρες στην αθεία. Θυμάμαι επίσης, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, να θυμηθώ την προηγούμενη φορά που διοργανώθηκε μια τέτοια έτσι ημερίδα με συναφές θέμα εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τη φοβερή κατακραυγή από μέρους κάποιων έτσι, και εφημερίδων, με τίτλους όπως «Το Πάντιο προσκυνά τους άθεους», «Δηλώσεις ιεραρχών στο ίδιο θέμα» κτλ. Αλλά μια και μιλάμε για τη σχέση παιδείας και θρησκείας, δεν μπορώ να αντισταθώ, η μνήμη μερικές φορές λειτουργεί και λίγο ακούσια, στο να θυμηθώ την ιστορία αυτή της, την απίστευτη σε μεγάλο βαθμό για κράτος δικαίου, θα έλεγα, ιστορία με τη δίωξη της δασκάλας, διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου της Γράβας, της Στέλλας Πρωτονοταρίου, για την υλοποίηση προγραμμάτων διαπολιτιστικής εκπαίδευσης.
κατηγορήθηκε για αφελινισμό των παιδών, επειδή προσπάθησε να κάνει τις εθνικές και θρησκευτικές εορτές συμπεριληπτικές, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες, ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεπιθήσεις και εθνική καταγωγή. Πέτρα του σκανδάλου ήταν η προσφορά μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες μεταναστευτικής καταγωγής στη μητρική τους γλώσσα και με παράλληλη προσφορά μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας στους γονείς τους. Πέτρα σκανδάλου ήταν επίσης βέβαια και η αντικατάσταση της πρωινής προσευχής με νεοελληνική ποίηση. Ένα εκπαιδευτικό πείραμα που αξίζει νομίζω να θυμόμαστε και αξίζει να μαθαίνουμε από αυτό, ιδιαίτερα σε μια εποχή συντηρητικής αναδίπλωσης και σε αυτό το θέμα. Και σκέφτομαι πόσο διαφορετικό ήταν αυτό το εκπαιδευτικό πείραμα από τις υποχρεώσεις για κατήχηση που επιβάλλονται από το επίσημο πρόγραμμα του σχολείου, αλλά και το ομολογιακό μάθημα των θρησκευτικών. Αναρωτιέμαι, υπάρχει άραγε χώρος για τα δικαιώματα όσων δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Επίσης, η απαλλαγή από το μάθημα έως πότε θα απαιτεί αποκάλυψη των θρησκευτικών ή μη θρησκευτικών πεπιθήσεων. Έως πότε θα απαιτεί δήλωση πεπιθήσεων. Νομίζω ότι σε ένα πλουραλιστικό και δημοκρατικό σχολείο, το οποίο σέβεται τη θρησκευτική ετερότητα και ποικιλομορφία και μη θρησκευτική ετερότητα και ποικιλομορφία, ένα μάθημα με καταχητικό και ομολογιακό χαρακτήρα ενδεχομένως δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και των μαθητών και μαθητριών. Άραγε, η έννοια της θρησκευτικής συνείδησης ερμηνεύεται πράγματι και υλοποιείται ως ελεύθερη διαμόρφωση της θρησκευτικής ή μη θρησκευτικής συνείδησης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Και τέλος, ένα ακόμα ερώτημα που εμένα προσωπικά με απασχολεί και ανυπομονώ να ακούσω τις δικές σας τοποθετήσεις των περισσότερων ειδικών. Όταν μιλούν κάποιοι για θρησκευτικό αίσθημα, εννοούν άραγε όλα τα θρησκευτικά και μη θρησκευτικά αισθήματα ή μήπως μόνο αυτά που εμπίπτουν στη λεγόμενη επικρατούσα, κρατούσα θρησκεία. Για όλους αυτούς τους λόγους, όλα αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν και που πραγματικά ανυπομονούμε να συζητήσουμε σήμερα, θα ήθελα πραγματικά για άλλη μια φορά να συγχαρώ για τη διοργάνωση και να σας ευχαριστήσω θερμά, ιδιαίτερα τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Παπαρίζου και όλους και όλες για την τιμητική αυτή πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η θρησκεία σαν ένα από τα βασικότερα στοιχεία του επικοδομήματος παίζει έναν ενεργητικό ρόλο για τη διατήρηση της και διαιώνιση της αντίστοιχης οικονομικής βάσης του αστικού καθεστώτος που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η θρησκεία έπαιξε και παίζει πάντα ένα ρόλο αντιδραστικό. Η θρησκεία έπαιξε και παίζει πάντα ένα ρόλο αντιδραστικό, αναγορεύει σε νόμο την αδυναμία των ανθρώπων μπροστά στη φύση και χρησιμεύει σαν όπλο καταπίεση των εργαζομένων. Με τον ακηρύττει την υποταγή και την εγκαρτέρηση, την παρέτηση από κάθε δικαίωμα αγώνος και πάλης για τη μεταβολή του κόσμου, για την καλυτέρευση της ζωής, εν ονόματι μιας μεταθανάτιας αμοιβής, στον άλλο κόσμο η θρησκεία βοηθάει στη σταθεροποίηση της κυριαρχίας της αστικής τάξης. Η θρησκεία καλλιεργεί στον στερημένο και εκμεταλλευόμενο αυτού του κόσμου την παρηγοριά της επουράνιας ανταμοιβής με ενέχειρο την καρτερικότητα για όσα υφίσταται επί γης. Όμως, σε εκείνους που ζουν από ξένη εργασία, η θρησκεία διδάσκει την αγαθοεργία, συνεπήγεια ζωή, προσφέροντάς του μια πολύ φτηνή δικαίωση για όλη την εκμεταλλευτική τους ύπαρξη και πουλώντας τους σε συμφέρουσα τιμή εισιτήρια για την επουράνια μακαιρεότητα, διατύπωνε ο επικεφαλής των Μπολσεβίκων, Βλαντιμίρη Τσλένη. Και συμπλήρωνε. Η θρησκεία είναι μία από τις ποικιλίες των μορφών της πνευματικής καταπίεσης που παντού και πάντοτε βαραίνει επάνω στις λαϊκές μάζες που συντρίβονται κάτω από το βάρος μιας ασταμάτητης δουλειάς για λογαριασμό άλλων κάτω από την εξάπλωση, εξαθλίωση και τη μοναξιά.
Η αδυναμία των τάξεων που υφίσταται την εκμετάλλευση στην πάλι ενάντια στους εκμεταλλευτές γεννά ένα απόφευκτα την πίστη για μια καλύτερη μετά θάνατο ζωή, όπου η αδυναμία, όπως και η αδυναμία του άγριου στην πάλι με τη φύση, γεννάει την πίστη στους θεούς, στους διαβόλους, στα θαύματα, συμπλήρωνε ο συγγραφέας. Έρχομαι στο νεαρό Μάρξ, αν και το έργο του Μάρξ κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να χωρίζεται ηλικιακά. Ένας πολύ νέος, στο ηλικία 26 ετών, στο Παρίσι το 1844, στην εισαγωγή στη φιλοσοφία του δικαίου του Χέγγελ, διατυπώνει την περίφημη φράση. Η θρησκευτική αθλειότητα είναι ταυτόχρονα η έκφραση της υπαρκτής αθλειότητας και η διαμαρτυρία εναντίον της τελευταίας. Η θρησκεία είναι ο αναστεναγμός του καταπιεσμένου πλάσματος, η ψυχή ενός άκαρδου κόσμου, όπως είναι και το πνεύμα μιας κατάστασης πραγμάτων που στερείται πνεύμα μας. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, όπως το όπιο αποχαυνώνει και ταυτόχρονα ανακουφίζει. Η κατάρρευση της θρησκείας ως απατηλής ευτυχίας του λαού είναι η απέτηση της πραγματικής του ευτυχίας. Το ότι απαιτούμε να παραιτηθεί από τις αυταπάτες σχετικά με την κατάστασή του, σημαίνει ότι απαιτούμε να παραιτηθεί από μια κατάσταση που έχει ανάγκη από αυταπάτες. Η κριτική της θρησκείας είναι λοιπόν ενσπέρματη, η κριτική της κοιλάδας των πλαθμών, της οποίας η θρησκεία είναι ο φωτοστέφανος. Η θρησκεία λοιπόν, όπως και κάθε κοινωνικό φαινόμενο, υπόκειται στους νόμους της ταξικής πάλης. Σε όλες τις ταξικές κοινωνίες, από την δουλοκτητική ως τον καπιταλισμό, βρέθηκε στο πεδίο της αντιπαράθεσης ως στοιχείο στο οποίο επικεντρώνεται το βασικό ζήτημα της φιλοσοφίας. Δηλαδή, το ποιο είναι το πρωτεύον, η ύλη ή το πνεύμα, το είναι ή η συνείδηση, που αποτελούν και τη βάση των δύο βασικών αντίθετων κατευθύνσεων στη φιλοσοφία, τον ύλισμο και τον ιδεαλισμό. Έτσι, ανάμεσα στον ύλισμο και τον ιδεαλισμό, η θρησκεία στηρίζει τον ιδεαλισμό και στηρίζεται σε αυτόν. Ο ιδεαλισμός δηλαδή σαν αντιδραστική φιλοσοφική κατεύθυνση. Σαν ένα από τα βασικότερα στοιχεία του επικοδομήματος, η θρησκεία αξιοποιείται από την αστική τάξη για τη διατήρηση του δικού της κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Ουσιαστικά παίζει ενεργητικό ρόλο στην στήριξη και διαιώνιση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, άρα ενισχύει τα δικά της ταξικά συμφέροντα. Θα κλείσω με το χωρισμό κράτους και εκκλησία για την πατρίδα μας. Όριμο είναι πλέον το αίτημα και στην Ελλάδα για το χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος. Τα τελευταία χρόνια και με διάφορες αφορμές το θέμα τέθηκε προς συζήτηση, από την οποία προκύπτει ότι ο χωρισμός επιβάλλεται να γίνει το συντομότερο δυνατό. Στη χώρα μας, για λόγους που έχουν σχέση με την ίδια τη γέννηση του νέου ελληνικού κράτους, ο δεσμός εκκλησίας κράτους δημιουργήθηκε και ενισχύθηκε σε μια περίοδο το 19ο αιώνα, κατά την οποία σε πολλές χώρες ο χωρισμός τους επιβάλλονταν από τις αστικές επαναστάσεις και συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Κράτος και εκκλησία στην Ελλάδα συνδέθηκαν, αλληλοεξυπηρετήθηκαν και η σχέση τους σφράγισε ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία της αστικής ελληνικής κοινωνίας. Το κράτος βρήκε σε αυτή τη σχέση έναν ιδανικό μηχανισμό για την εξυπηρέτηση διαφόρων σκοπιμοτήτων και κυρίως για να διατηρεί την πολιτική και ιδεολογική επιρροή του στα λαϊκά στρώματα. Απ' την άλλη, η ηγεσία της Εκκλησίας αξιοποίησε και συνεχίζει να αξιοποιεί αυτή τη σχέση για να κατοχυρώνει και να διευρύνει το δικό της μερίδιο στην οικονομική, πολιτική και ιδεολογική ισχύ της κρατικής εξουσίας. Ο χωρισμός Εκκλησίας και κράτους επιβάλλεται, εκτός των άλλων, και από το γεγονός ότι στις σύγχρονες συνθήκες και εξαιτίας της μαζικής μετανάστευσης, όπως αναφέρθηκε διεξοδικά και ο Κοσμήτωρας, η κοινωνία παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία αντιλήψεων, θρησκευτικών και με αυτή την έννοια επιβάλλεται η κατοχύρωση της ελευθερίας της συνείδησης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων με διαφορετικά θρησκεύματα. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστίες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο από την Ένωση Αθέων, ιδιαίτερα στον κύριο Αντώνη Παπαρίζου, χωρίς τον οποίο επίσης δεν θα είχε οργανωθεί αυτή η ημερίδα. Θα σας πω δύο λόγια για την Ένωση Αθέων και γιατί σκεφτήκαμε να οργανώσουμε αυτή την ημερίδα. Θα σας διαβάσω τους σκοπούς της Ένωσης και νομίζω ότι θα γίνει αντιληπτό γιατί μας φάνηκε σημαντικό.
Βασικός σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση της εκοσμήκευσης, της πολιτείας, της θρησκευτικής ελευθερίας, του ανθρωπισμού, του σκεπτικισμού, του ορθολογισμού, της κριτικής σκέψης και της αθεϊστικής οπτικής. Επίσης, να δώσω ένα δείκτη του πόσοι είναι οι άθεοι, άθρησκοι αγνωστικιστές στην Ελλάδα. Υπολογίζονται γύρω στο 20%. Δηλαδή, ένας στους πέντε Έλληνες ανήκει σε αυτή την ομάδα. Δεν είναι αμεληταία ποσότης και θα έπρεπε και η πολιτεία να την παίρνει σοβαρά υπόψη της. Είχε κληθεί και εκπρόσωπος του Υπουργείου. Είχαμε καλέσει την κυρία Υπουργό, δεν μπόρεσε να έρθει και δεν εστάλληκε εκπρόσωπος του Υπουργείου. Θα ήταν πολύ γόνιμη συζήτηση και με το Υπουργείο, γιατί προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία και να πούμε την άποψή μας και να γίνει ένας διάλογος για το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην εκοσμήκευση, την οποία επιδιώκει κατά κύριο λόγο η Ένωση. Τα άρθρα του Συντάγματος, κατά τους συνταγματολόγους, δεν το λέμε εμείς, χρήζουν αναθεώρησης. Ακόμα και το προήμιο αυτό, το εις το όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, με την ανεξιθρησκεία δεν συνάδει, προφανώς. Θα ήθελα ένα ακόμη στοιχείο να επισημάνω. Στα ευρωπαϊκά κράτη, ας πούμε, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Αγγλία, δεν υπάρχει Υπουργείο Θρησκευμάτων, όπως υπάρχει σε εμάς, το οποίο μάλιστα Υπουργείο Θρησκευμάτων σε εμάς είναι μαζί με το Υπουργείο Παιδείας. Σύγκριση είναι, δεν νομίζω. Υπήρχε από εποχής 1821. Το 1821-27 υπήρχε το Μινιστέριο των Θρησκευτικών ή της Θρησκείας. Το 1833-46, δηλαδή επί Βασιλείας Όθωνα, υπήρχε το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης, Γραμματεία της Επικράτειας. Τότε δηλαδή πρωτοεμφανίζεται αυτή η σύζευξη παιδείας και θρησκευτικών υποθέσεων μαζί. Μέχρι το 2015 είχαμε πολιτισμού παιδείας και θρησκευμάτων. Τώρα έχουμε πλέον παιδείας και θρησκευμάτων. Είναι κάτι που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αλλάξει. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν συνάδει με ένα σύγχρονο κοσμικό κράτος.